Εκδήλωση με ομιλητή τον καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρο της Ένωσης Ενεργών Πολιτών, κύριο Ανδρέα Δημητρόπουλο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Πύργου με θέμα Δημοκρατία και Μνημόνιο. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Επιτροπή Ενεργών Πολιτών Δυτικής Ελλάδας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηλίας, η Πολιτιστική Λέσχη Τραπεζοϋπαλλήλων και το Δίκτυο Σύμπραξης Κοινωνίας Πολιτών. Προλόγησαν τον καθηγητή οι διοργανωτές, ενώ την παρακολούθησαν αρκετοί. Απόψε έχουμε κοντά μας τον συνταγματολόγο του κ. Δημητρόπουλου Ανδρέα, ο οποίος είναι βέβαια για τον Πλάτανο, άρα είναι υγιός, ο οποίος εκ μέρους των ενεργών πολιτών του Ελλάδος θα αναπτύξει το θέμα Δημοκρατία και Μνημόνιο. Κυρίαρχη αντίληψη στην ελληνική κοινωνία υπάρχει και είναι η εξής. Υπάρχουν δύο βασικές παραδοχές. Πρώτον, η Ελλάδα πρέπει να ανοίξει στην Ευρώπη. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ενόμισμα την Ευρώπη. Αυτό αυτόματα σημαίνει δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Δεύτερη παραδοχή. Όταν η χώρα έχει έλλειμμα 16%, έχει χρεώσει πλέον των 300 δις. Υπάρχουν δύο τρόποι. Η άτακτη πτώχευση ή μνημόνιο ή βοήθεια. Η αν υπάρχει πτώχευση, τι σημαίνει? Σημαίνει γεγονότα Αργεντινής, χωρών Βορείου Αφρικής. Και αυτόματα τίθεται το ερώτημα το οποίο θα απαντηθεί από τον κύριο Δημητρόπουλο. Το τι συμβαίνει τώρα που έχουμε μνημόνιο το γνωρίζουμε και θα μας αναπτύξει. Εκείνο που δεν ξέρουμε, τι θα γινόταν εάν η χώρα μας δεν είχε πει σε μνημόνιο και είχαμε πει σε άτακτη πτώχευση. Όλα αυτά τα προβλήματα, τους προβληματισμούς και το διάλογο που θα αναπτυχθεί, θα απαντηθούν μέσα στην απόψινή συζήτηση. Ένα θέμα το οποίο έχει δικάσει και τα κόμματα και τους πολίτες στην Ελλάδα. Όλοι ξέρουμε ότι βιώνουμε μια μεγάλη κοινωνική, οικονομική και πολιτική κρίση. Όλοι ξέρουμε ότι η δημοκρατία είναι εκείνο το πολίτευμα που διασφαλίζει την προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Αλλά όλοι ξέρουμε όμως ότι και το μνημόνιο είναι ένας μηχανισμός δημοκρατικός ο οποίος έχει επιφέρει αρκετά δεινά στη χώρα μας και στους πολίτες της. Εδώ λοιπόν μπαίνει το θέμα και εδώ πρέπει να απαντήσει ο κύριος καθηγητής και να κάνουμε μια συζήτηση, γιατί καμιά φορά να μιλάμε για μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς πιστεύω ότι είναι μια θολή έννοια στην οποία μπορεί να κρύβεται μέσα από την άκρα δεξιά ή την αριστερή δεξιά με την άκρα αριστερά. Άρα λοιπόν καλύτερα να μιλάμε για δημοκρατία και δεν θέλουμε, να μιλάμε για τους θετούς της δημοκρατίας και να δούμε πράγματι με το μνημόνιο έχει εμπορηθεί μνήμα εθνικής κυριαρχίας σε εξωτερικά, σε μη δημοκρατικά δηλαδή εκλεγμένα όργανα. Είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη. Αυτό είναι το κυρίαρχο θέμα. Σε αυτό πρέπει να απαντήσουμε, αυτό πρέπει να πιταλέψει στη σκέψη μας όταν παίρνουμε αποφάσεις για τις εκλογές. Γιατί οι πολίτες πάντα πρέπει να απαντάμε στις εκλογές και όχι με άλλο τρόπο, στη δημοκρατία. Όταν φτάσουμε όμως εκεί, θα πρέπει να έχουμε πολιτική συγκίνηση τέτοια και να μην αντιδρούμε μόνο και να ψηφίζουμε με το θυμό. Καλωσορίζω τον καθηγητή του Διοικητικού και Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών. Ευχαριστούμε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας και περιμένουμε πραγματικά να μας διαφωτίσει σε αυτά τα κέρια ζητήματα που απασχολούν όλη την κοινωνία. Είναι η πρώτη θετική μας εκδήλωση που συμμετέχει το Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών και εγώ ως νέος συντονιστής του Δικτύου. Η Ένωση Ενεργών Πολιτών του Πύργου και η Λέσχη Τραπεζοϋπαλλήλων είναι συνδιοργανωτές της εκδήλωσης, είναι μέλη του Δικτύου μας, καθώς επίσης με άλλες 28 οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σωματεία και συλλόγους που απαρτίζουν το Δίκτυό μας. Το Δίκτυο στην τριετή πορεία του, με σημαντικές δράσεις και παρεμβάσεις, θέσπισε στο όνομά μας την κοινωνική οικονομία, πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας και υλοποίησε τη σύμπραξη με την Περιφερειακή Ενότητα για να μπορέσουμε, εγώ το εξειδικεύω περισσότερο στην οικονομία και το καθηγητής θα μας μιλήσει για το θέμα δημοκρατία και μνημόνιο, ενώ εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε μέσα στο νομό μας εδώ μια καλύτερη αντιμετώπιση του όλου και γενικότερα του
πατρίδα μας. Η περίοδος που διακινούμε είναι εποχή σημαντικών ιστορικών αλλαγών. Η εποχή των παγκόσμιων ανακατατάξεων. Περίοδος μεταβατική, οδεύοντας στη δημιουργία ενός νέου κόσμου. Η κρίση στην Ελλάδα, επηρεαζόμενη από τις διεθνείς συγκυρίες, επιτείνεται από τα ιδιαίτερα εγχώρια χαρακτηριστικά. Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία είναι κοινά παραδεκτό, διέρχεται βαθιά και χρόνια κρίση, που καθημερινά διευρύνεται σε όλα τα επίπεδα. Κρίση πολιτική, οικονομική, κοινωνική, ευρύτερα πολιτιστική, κρίση θεσμών, κρίση στις σχέσεις κράτους-πολίτη, κρίση αξιών. Θα θέσω και εγώ κάποια ερωτήματα. Είναι η σημερινή οικονομική κατάσταση διαχειρίσιμη και αναστρέψιμη? Υπάρχει προοπτική και ελπίδα, αισιόδοξη πρόταση και όραμα, και μάλιστα υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων? Αποτελούν λύση οι θυσίες της κοινωνίας? Μπορεί να μετατραπεί η κρίση σε επενδυτική ευκαιρία και επομένως ευκαιρία ανάπτυξης? Κινδυνεύουν οι θεσμοί με την επιβολή των εκάστοτε εφαρμοζόμενων μνημονίων? Μερικά από τα εύλογα κοινά καθημερινά ερωτήματα. Σήμερα η Ένωση Ενεργών Πολιτών, Πανελλήνια, έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό, γιατί αποτελεί ζωντανό οργανισμό με δυναμική στα ευρύτερα αλλά και στα τροπικά δρόμενα. Έχει πρόταση. Ακολούθησε ομιλία από τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Δημητρόπουλο, ο οποίος περιέγραψε τη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας με τα μελανότερα γράμματα. Ξεκινήσαμε την Ένωση Ενεργών Πολιτών πριν πολλά χρόνια. Αυτό το βήμα ήταν ένα από τα πρώτα από τα οποία αρθρώσαμε λόγο. Και ειλικρινά δεν πιστεύαμε ότι θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση σαν τη σημερινή. Σπουδάζει. Στο τηλέφωνο τον Κώστα Βελόπουλο που μου υπενθύμησε κάτι το οποίο δεν θυμόμουν να μην είχα πει την τελευταία φορά στην ομιλία εδώ, την πρόσωπο του, δύο χρόνια. Είχα πει λοιπόν ότι τελειώνοντας την ομιλία, εύχομαι αν έρθω του χρόνου να είμαστε στο ίδιο σημείο στο οποίο είμαστε σήμερα. Και βέβαια το σημείο το οποίο είμαστε σήμερα δεν συγκρίνεται με εκείνο το οποίο είμαστε πριν δύο χρόνια, όπως γνωρίζουμε όλοι οι Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμπατριώτες και πατριώτες, η Ελλάδα τελειώνει. Καταστρέφεται στην κυριολεξία του όρου. Έχουμε υποστεί μια καταστροφή εισάξια με εκείνα με την του 22. Μόνο έτσι μπορεί κανείς να το δει. Είναι κάτι αδιανόητο αυτό το οποίο γίνεται καθημερινά. Ανεργία, 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, φτωχοποίηση και ανασφάλεια. Είναι αυτά τα οποία επικρατούν στην χώρα από πάνω μέχρι κάτω. Και μάλλον είμαστε στα μέσα του κατήφου που έχουμε πάει. Που πάνε. Είναι προφανές ότι με λίγα λόγια να το περιλάξουν και θα το αναλύσουν μετά. Πάμε σε ένα κράτος με μισθούς Βουλγαρία και με μια ελεγχόμενη και κατευθυνόμενη δημοκρατία. Και περιμένουμε την ελεημοσύνη, εάν θελήσουν κάποιοι, να διαγράψουν ένα κομμάτι του χρέους, να το πρόκειται γι' αυτό, γιατί αν διαγραφεί ένα το χρέος, θα πρέπει να διαγραφεί στο σημείο που να το καταστήσει βιώς. Το χρέος το οποίο έχουμε είναι ένα χρέος γυναικές. Όσο πάει, μεγαλώνει. Παρά την βοήθεια μέχρι πολύ συσταγωγικά, και ενώ θα έπρεπε με τη βοήθεια να είχαμε πάει έστω λίγο καλύτερα, είναι προφανές ότι από το 2009 και 2010 καλύτερα μέχρι σήμερα έχουμε πάρει ένα κατήφορο το οποίο πιστεύω κανένας Έλληνας δεν μπορούσε να φανταστεί. Και τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο να πείτε ευθέως αυτό που λέμε στη μεσαία τάξη. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελεί χρέη, αλήθεια είναι αυτό, πειραματόζω αν θέλετε, και αυτό λέγεται πάρα πολύ συχνά, ούτως ώστε να δουν πού μπορεί να φτάσει κάτι τέτοιο, ποιες είναι οι αντοχές. Είναι ένα
επιχείρημα το οποίο συχνά αρθρώνεται και νομίζω ότι είναι απόλυτα αλήθεια. Το πόλεμο μας έχει αλλοιωθεί. Ζούμε σε μια παρέμφαση, όπως θα έλεγε ο Αριστοτέλης κάποτε. Δεν ζούμε σε προεδρευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία, σε αντιπροσωπευτικό απέναντι συστήμα, αλλά ζούμε σε αυτό που θα έλεγα και που εγώ ονομάζω χρηματοπιστωτικό αντιπροσωπευτισμό.